Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο μέτωπο της Ανατολικής Ουκρανίας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλονίζουν τα περίχωρα στα βορειοανατολικά του Ντόνετσκ. Μετά το αεροδρόμιο του Λουγκάνσκ, οι φιλορώσιοι αποσχιστές επανεκατέλαβαν μετά από πολιορκία 2 μηνών και το αεροδρόμιο του Ντόνετσκ, σύμφωνα με το Ιτάρ ΤΑΣ. Η πολιορκία των φιλορώσων προς τη Μαριούπολη, μια πόλη με λιμάνι στρατηγικής σημασίας και προσωρινή έδρα της Ουκρανικής κυβέρνησης, συνεχίζεται. Οι Ουκρανικές δυνάμεις, αφού κατέστρεψαν το διάδρομο προσγείωσης πριν εγκαταλείψουν το αεροδρόμιο του Λουγκάνσκ, τώρα ενισχύουν τη Μαριούπολη στην Αζοφική θάλασσα. Ο Ουκρανικός στρατός ετοιμάζει και δεύτερη γραμμή άμυνας σε απόσταση 20 χιλιόμετρων από την πόλη. Ένας Ρώσος φωτορεπόρτερ που εργαζόταν για το μεγαλύτερο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων σκοτώθηκε στην Ανατολική Ουκρανία. Ο Αντρέι Στένιν, που εργαζόταν για το Ρωσίγια Σεγκόντνια, σκοτώθηκε πριν από ένα μήνα όταν το αυτοκίνητό του δέχτηκε πυρά και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η Ουκρανική κυβέρνηση σχεδιάζει την ανέγερση ενός τείχους κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Το έργο θα κοστίσει περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.